Τώρα και το γερμανικό περιοδικό Stern, κυρίες και κύριοι, τα βάζει με τον Ερντογάν και υπάρχει περαιτέρω εκνευρισμό στην Άγκυρα. Παντελή Βαλασόπουλε, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, πολυσέλιδο του περιοδικού Stern, στο εξώφυλλο του ο κύριος Ερντογάν με τον τίτλο «Ο εμπριστής». Και γιατί ο εμπριστής, Λίνα? Γιατί το περιοδικό σε αυτό το ρεπορτάζ λέει ότι προκειμένου ο κύριος Ερντογάν να παραμείνει στην εξουσία, θα κάνει τα πάντα και έχει μεταβληθεί σε έναν εμπριστή. Εμπριστή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα. Το παράδειγμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας, στις οποίες φέρνει αντίρρηση ο κύριος Ερντογκάν. Το παράδειγμα της Συρίας, το παράδειγμα της Ουκρανίας, το παράδειγμα της Λιβύης. Βεβαίως φέρνει και το παράδειγμα της Ελλάδας, λέγοντας στο ΣΤΕΡ ότι ο κύριος Ερντογκάν απειλεί την Ελλάδα, μία σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, με πυράβλους, ακόμα και ότι θα πλήξει με ταϊφούν την Αθήνα, ενώ λέει ότι έχει μεταβληθεί και εμπριστής και για τη Γερμανία, καθώς προσπαθεί να μεταφέρει το μίσος και το προεκλογικό του αγώνα στην Γερμανία. Αναφέρει το παράδειγμα του βουλευτή του ΑΚΑΠΕ που ήρθε εδώ στη Γερμανία και απείλησε Κούρδους και κοινωνιστές ότι θα τους εξαφανίσει. Και εδώ ερχόμαστε στο επόμενο, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έγινε δυνατόν να έρθει στη Γερμανία ο κύριος Ερντογκάν. Γιατί ουσιαστικά το Βερολίνο του έκλεισε την πόρτα. Από ό,τι μαθαίνουμε, υπήρξε επαφή του κύριου Καλίν με τον σύμβολο του κύριου Σόλτς, τον κύριο Πλέτνερ, ο οποίος είπε ότι δεν έχει ραντεβού ελεύθερο για την ερχόμενη Παρασκευή, για αύριο δηλαδή, ο κύριος Σόλτς. Οπότε δεν μπορούσε να έρθει ο κύριος Ερντογκάν. Άρα όλα αυτά έχουν και επίπτωση στην ευρωπαϊκή πολιτική του.